Μια πολιτική ομιλία έκανε χτες το βράδυ στα Λιθαρίτσια σε κομματικά στελέχη ο κύριος Παναγιώτης Ρήγας, γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Ρήγας υποστήριξε ότι μεταφέρεται μια εικονική πραγματικότητα και ότι κάποιοι επιδιώκουν να παρουσιάσουν μια κατάσταση για την οποία για όλα τα κακά των προηγούμενων ετών φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής υπεραμείνθηκε στις διαπραγμάτευσεις, λέγοντας ότι επέλεξαν μια συμφωνία που δεν ήταν στο δικό τους DNA και ότι το κάνανε με ευθύνη απέναντι στο λαό και την αριστερά. Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, αναφερόμενος στην αξιολόγηση, τη χαρακτήρισε δύσκολη, αλλά είπε ότι ξεκίνησαν από τα δύσκολα ώστε μετά να πάνε στη συζήτηση για την απομείωση του χρέους της Ελλάδας. Η εικονική πραγματικότητα είναι μια διαστρέβλωση όλων αυτών των οποίων η ελληνική κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, υπολόγων ΑΝΕΛ, αλλά και το κόμμα έχουν όλο αυτό το διάστημα προσπαθήσει να κάνουν. Και όχι μόνο είναι διαστρέβλωση, αλλά είναι και μια στάση κυρίως από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τα πολιτικά κόμματα, κυρίως και από την αντιπολίτευση. Μια στάση η οποία ουσιαστικά έχουν ξεχάσει τι στηρίζαν τα προηγούμενα χρόνια, τι κάνανε και μεταφέρουν μια εικόνα προς όλη την κοινωνία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός που ευθύνεται για όλα αυτά τα οποία ζούμε, ζήσαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Γνωρίζετε όλοι ότι βρισκόμαστε στο τέλος μιας δύσκολης διαδικασίας, βρισκόμαστε ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωση της σαφώς δυσκολότερης αξιολόγησης, η οποία έχει να γίνει από μια συμφωνία την οποία επιλέξαμε να κάνουμε, δεν ήταν στο δικό μας DNA, δεν ήταν στο δικό μας προσανατολισμό, αλλά μια συμφωνία την οποία υπογράψαμε με ευθύνη απέναντι στον ελληνικό λαό και με ευθύνη και για το σύνολο της αριστεράς. Γιατί δεν θα ήταν τα πράγματα και στην Ευρωπαϊκή Αριστερά και στην Ευρώπη αυτά που είναι σήμερα. Έχουν ανοίξει ρογμές, υπάρχουν αλλαγές και φαίνεται και βλέπετε και παρατηρείτε όλοι ότι αυτές οι αλλαγές οι οποίες δημιουργούνται δίνουν τη δυνατότητα να ανατραπεί αυτό το οποίο ο νεοφιλελεύθερος καπιταλισμός, το σκληρό μπλοκ των Ευρωπαίων, της λιτότητας και των δημοσιονομικών περιορισμών θέλουν να επιβάλλουν στις κοινωνίες και για να τις καταστρέψουν. Και είναι μια δύσκολη αξιολόγηση γιατί η επιλογή μας ήταν να βάλουμε μπροστά όσα δύσκολα υπήρχαν για να ξεμπερδεύουμε από αυτά ταυτόχρονα και να συμπέσει χρονικά αυτό το οποίο έχουμε βάλει προς στόχο, είναι αναγκαίο και είναι και μέσα στη συμφωνία. Να μην το ξεχνάμε αυτό, το άνοιγμα για τη συζήτηση για την απομείωση του χρέους. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο Δούνου του, λέγοντας ότι προσπαθεί να απορριθμίσει την Ευρώπη, κάτι που σύμφωνα με τον κύριο Ρήγα το αντιλήφθηκαν με τη μεσολάβηση της αριστερής κυβέρνησης και οι θεσμοί. Οφείλουμε υπερχαρακτηριστικά να πούμε ότι είμαστε καταλήτες στην αλλαγή πλεύσης των θεσμών. Ο κύριος Ρήγας επέμεινε στο ρόλο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, λέγοντας ότι έπαιξε καθυστέρηση στο Δουνουτού, ενώ έκανε και μια ιστορική αναδρομή ανακαλώντας παραδοχές μελών του Δουνουτού για μέτρα που δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Όσο για τη διαπραγμάτευση, υποστήριξε ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις, για να μην βγουν όπως είπε εκτός του τρίπτυχου της διαπλοκής, έλεγαν σε όλα ναι. Ενώ τώρα η διαπραγμάτευση γίνεται με άλλη διάθεση, που όμως δεν αποτυπώνει τη διάθεση αυτή σε όλο το φάσμα της κοινωνίας, που βλέπει νέα μέτρα να έρχονται, ενώ οι δυνατότητες πληρωμής των υποχρεώσεων έχουν προπολού εξαντληθεί. Και να ομολογήσω ότι μετά από 6 χρόνια η χώρα βρίσκεται σε πρόγραμμα και διαπραγματεύεται μια εντελώς διαφορετική οπτική και διάθεση. Μέχρι πρότινος οι διαπραγματεύσεις οι οποίες γίνονταν από τις κυβερνήσεις τις προηγούμενες ήταν διαπραγματεύσεις οι οποίες στην ουσία λέγανε σε όλα ναι. Και όχι μόνο λέγανε σε όλα ναι, αλλά θα σας έλεγα ότι είχαν προκειμένου να κρατήσουν αυτή την εξουσία, να κρατήσουν όλο αυτό το τρίγωνο που υπήρχε της διαπλοκής, πολιτικά κόμματα, μέσα μαζικής ενημέρωσης, οικονομικά συμφέροντα, λέγανε λοιπόν σε όλα ναι για να κρατηθεί αυτό το σύστημα, όπου η κοινωνία όμως ήταν υπό συνεχή κατάρρευση. Δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε όμως, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ότι το τελευταίο διάστημα βιώνουμε μια, θα έλεγα, έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς από τη μια μεριά και στο ΔΕΤΑΦ, στο IMF, από την άλλη. Μια αντιπαράθεση και ενδεχομένως μια σύγκρουση, η οποία είναι σύγκρουση
στην ουσία βουβάλλουν και στη μέση η χώρα, όπως έχει πει και ο πρόεδρος, στη χώρα όπου είναι τα βατράχια και το βατράχι προσπαθεί να αντισταθεί. Κοιτάξτε όμως, να δείτε. Σε αυτή τη σύγκρουση η οποία υπάρχει και δεν αποκρύπτεται αυτή τη στιγμή, οφείλω να πω και οφείλουμε να παραδεχθούμε ότι ήμασταν καταλήτες για να υπάρξει αυτή η αλλαγή βλέψης της Ευρώπης και των θεσμών στο πώς αντιμετωπίζει ορισμένα πράγματα.